Βρίσκομαι εδώ για να πω με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και στους άντρες του περιφερειακού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης που και σήμερα δίνουν μια μεγάλη μάχη, ένα μεγάλο αγώνα κόντρα σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, οι συνθήκες σήμερα είναι συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες και το πρώτο μέλημα του κράτους ήταν, είναι και θα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αμέσως μετά η προστασία των περιουσιών. Από εκεί πέρα γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, ό,τι μπορεί να γίνει. Έχει γίνει, έχει υπάρξει απόλυτη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και θέλω να πιστεύω ότι και με την βοήθεια του καιρού τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θα ήθελα και εδώ από το Συνιστικό Κέντρο να επαναλάβω και να ζητήσω από τους πολίτες να ακούνε πάντα τις εντολές, τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια μαζί με το Πυροσβεστικό Σώμα να ενημερώνει επίσημα για το τι συμβαίνει στο μέτωπο όλων των πυρκαγιών. Ξέρω πολύ καλά ότι οι πυροσβέστες μας, ειδικά τις τελευταίες 5 μέρες, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες έχουν δώσει τον εαυτό τους σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι εξάγρυπνοι, είναι συχνά χωρίς φαγητό, είναι κουρασμένοι, αλλά θέλω να ξέρουν ότι απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης και του θαυμασμού ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης, όπως σας έχει πει και ο Υπουργός, ότι έχει ενημερωθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και αύριο το πρωί θα έχουμε στην διάθεσή μας 4 ακόμα αεροσκάφη Καναντέρα από την Κροατία και από την Ιταλία. Είναι καλύτερη απόδειξη της ανάγκης να υπάρχει περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Για τα υπόλοιπα θα ενημερωθείτε από τους αρμόδιους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.